Παραιτήσεις ετοιμάζουν γιατροί του Δημοσίου ώστε να συμβληθούν στο σύστημα υγείας. Ως ιδιώτες προσωπικοί γιατροί, αναφέρει στον Α ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΗ. Θα παραιτηθούσει και αν εγγραφούν προσωπικοί γιατροί. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς οι οποίοι εργοδοτούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια με τον Α ή τον Β να ενταχθούν στο σύστημα ως ιδιώτες. Το τονίζω, ως ιδιώτες προσωπικοί γιατροί. Την ίδια ώρα, η συντεχνία των κυβερνητικών ιατρών προειδοποιεί και με λήψη μέτρων, εάν δεν ξεκινήσει εντατικός διάλογος με τον ΟΚΙΠΗ με συγκεκριμένο περιεχόμενο, στη βάση χρονοδιαγράμματος προς επίλυση των θεμάτων, αλλά και των ζητημάτων που σχετίζονται με την αυτονόμηση των νοσοκομείων. Είναι ότι είναι κραυγή αγωνίας. Κραυγή αγωνίας για αυτά που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, για αυτά που πρέπει να γίνουν και βλέπουμε ότι δεν γίνονται. Προβλήματα εντοπίζονται και στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με την κατάσταση να κρίνεται επικίνδυνη και για τους ασθενείς διαμείνει ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΣΙΝΟ. Αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα με υπερπληρότητα, με συρροή ασθενών στο συγκεκριμένο τμήμα, με ασθενείς οι οποίοι να αναμένουν μέχρι και 24 ώρες στο συγκεκριμένο τμήμα, μέχρι ότου να βρεθεί η κλίνη για να μεταφερθούν πάνω στους θαλάμους, με νοσηλευτικό προσωπικό με το οποίο έχει ξεπεράσει τα όρια του εργασιακού φορτού. Αντιλαμβάνεστε αυτό, εγκυμονεί όμως και κινδύνους. Και καλούν τον ΟΚΙΠΗ να βρει άμεση λύση. Τις προηγούμενες χρονιές είχαν γίνει στάσεις εργασίας προσπαθώντας να δείξουμε την αγανάκτησή μας για την επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων. Ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί να προσέλθουμε σε τέτοια μέτρα για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας μέσα στο συγκεκριμένο τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, την ερχόμενη εβδομάδα έχει καθοριστεί συνάντηση μεταξύ ΟΚΙΠΗ και κυβερνητικών ιατρών στην παρουσία και του Υπουργού Υγείας.